Γεια σας αγαπητοί φίλοι, σοβαρό το θέμα, ένα δις χρειάζεται για την τέταρτη φρεγάτα Μπελαρά. Μίλησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1 και τον έγκριτο δημοσιογράφο Λάμπρο Καλαρίτη, ο οποίος ασχολείται σοβαρά με θέματα εθνικής άμυνας και όχι μόνο. Εκεί μάθαμε ότι ψάχνει η Ελλάδα ένα δις για την απόκτηση της τέταρτης φρεγάτας, την ενεργοποίηση δηλαδή της προαίρεσης, είναι 3+1 το πρόγραμμα. Υπάρχει όψιον για άλλη μία, την τέταρτη, σε προνομιακή τιμή. Ρώτησε ο δημοσιογράφος τι γίνεται με αυτή ακριβώς την όψιον για την τέταρτη φρεγάτα, αν έχει τελειώσει το θέμα ή παρατείνεται, με τον Έλληνα Υπουργό να αποκαλύπτει ότι είναι δύσκολο να βρεθεί άλλο ένα δισεκατομμύριο για μία τέταρτη Μπελαρά, όταν επίκειται η απόφαση για τις 3 κορβέτες που θα στοιχήσουν 1,6-1,7 δις περίπου. Σε κάθε περίπτωση η προαίρεση είναι ακόμα στο τραπέζι, εμείς έχουμε το δεδομένο των 3, είπε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, συνεχίζοντας και μάλιστα οι 2 από τις 3, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, αναμένεται να παραδοθούν αρχές προς τα μέσα και τέλος του 2025. Άρα σύντομα η ναυπήγηση αυτών των πλοίων είναι σε πολύ καλό επίπεδο σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα, λίγο μπροστά από τα χρονοδιαγράμματα στη Γαλλία και έπεται συνέχεια. Πάντως, επειδή η τέταρτη Μπελαρά είναι ένα άλλο δις στον αμυντικό προϋπολογισμό, όπως καταλαβαίνετε, συνεχίζει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, αυτό πρέπει να εξευρεθεί όταν έχουμε πάρει την απόφαση να επενδύσουμε και στις κορβέτες, που είναι 3 καράβια και επομένως καλύπτεται αυτό που πάντα έλεγε και χρειάζεται το ναυτικό, δηλαδή τα περισσότερα πλοία ή περισσότερες πλώρες με καινούρια καράβια. Και θυμίζω ότι στο ίδιο διάστημα δρομολογείται και ο εξυγχρονισμός μέσης ζωής των 4 φρεγατών ΜΕΚΟ, εννοεί ο Νίκος Παναγιωτόπουλος τις 4 φρεγάτες κλάσης Ήδρα ΜΕΚΟ 200HN, οι οποίες θα εξυγχρονιστούν και θα ισχυροποιηθούν αρκετά, αποκτώντας τη δυνατότητα αντιαεροπορικού πλήγματος μέσου βεληνικούς, αλλά θα εξυγχρονιστούν και σε άλλα κέρια σημεία. Έχει, συνεχίζει ο Υπουργός, ξεκινήσει ο τεχνικός διάλογος με την αρχική κατασκευάστρια εταιρεία, τους Γερμανούς που τις κατασκεύασαν, και αυτό θα πάρει χρόνο μέχρι να οριστικοποιηθεί. Δηλαδή τι ακριβώς θα αφορά ή θα αναβαθμίσουν ως προς τα συστήματά τους τα καράβια αυτά, εξυγχρονισμός μέσης ζωής για ένα καράβι που πλησιάζει τα 35 χρόνια ηλικία, ακούγεται λίγο παράδοξο και οξύμορο, είπε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος ρίχνοντας τις αιχμές του, χωρίς να κατονομάζει για εκείνους που άφησαν τις ένοπλες δυνάμεις χωρίς εξυγχρονισμό, χωρίς τα απαραίτητα, και οι δυνάμεις μας παρέμειναν πανίσχυρες και ικανές να προασπίσουν, αυτό είναι το δικό μου σχόλιο, τα κυριαρχικά δικαιώματα και την ελευθερία της Ελλάδος ξεκάθαρα χάρη στην αυτοθυσία των στελεχών τους. Κλείνοντας θα πούμε κάτι που έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Η τέταρτη φρεγάτα χρειάζεται. Οι 3 είναι αρκετές για το Αιγαίο. Μία στο βόρειο, μία στο κεντρικό και μία στην περιοχή της Κρήτης. Καλύπτει και την Κυπριακή ΑΟΣ και μπορεί να συνδράμει άμεσα την Κυπριακή Δημοκρατία. Έχουν το πανίσχυρο ραντάρ C-Fire, το οποίο ελέγχει τα πάντα σε μια τεράστια ακτίνα 500 χιλιόμετρων, ενώ μπορούν να εξαπολύσουν πλήγματα εναντίον πλοίων και παράκτιων εγκαταστάσεων στα 200 χιλιόμετρα με τους νέους εξωσέτ, να καταρρύπτουν μαχητικά και άλλους εναέριους στόχους στα 130 χιλιόμετρα με τους αντιαεροπορικούς μακράς εμβέλειας Αστέρ 30, ισχυρές με διπλό σόναρ και τορπίλες, και ανθυποβρυχιακό ελικόπτερο MH-60 Ρώμιο, δεν τους ξεφεύγει κανένα υποβρύχιο, ηλεκτρονικός πόλεμος κτλ. Όμως χρειάζεται οπωσδήποτε η τέταρτη φρεγάτα, είναι στρατηγική σημασία για την εθνική άμυνα. Η Ελλάδα περιβάλλεται από θάλασσες, το Ιόνιο, η περιοχή του Ιωνίου, είναι αντικείμενο σοβαρής, πρέπει να είναι αντικείμενο σοβαρής προσοχής από την πλευρά της Ελλάδος. Η Τουρκία έχει φτιάξει βάση ναυτική στη Μισράτα σε συνεργασία με τα όργανά της στην Δυτική Λιβύη, με τα όργανά της στην Αλβανία, έχει τη ναυτική βάση στο Πασά λιμάνι Αυλώνος Βορείου Ηπείρου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το ενδεχόμενο σε περίπτωση που θελήσει να κάνει πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον μας, να χρειάζονται δυνάμεις σοβαρές στη Δύση. Και φυσικά, εάν βάλει αυτά που έχει πει και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Γρίβας στο ελικοπτεροφόρο Ανατολού, αυτό από ένα κινούμενο στόχος που είναι, θα μεταβληθεί σε σοβαρό πρόβλημα για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Δηλαδή, εάν τοποθετήσει επάνω μία συστοιχία S-400
και άλλα σοβαρά αντιπλοϊκά μέσα τα οποία κατασκευάζει εγχώρια, όπως είναι τα αντίγραφα των Εξωσέτ, η πύραυλη Ατματζά, δηλαδή γεράκι, αντιπλοϊκή πύραυλη επιφανείας-επιφανείας, και έχει επάνω και οπλισμένα drones με πυράβλους μακρού πλήγματος, οπωσδήποτε πρέπει να ενεργοποιηθεί η τέταρτη φρεγάτα. Αλλιώς τι θα βγάλεις στο Ιόνιο, τι θα βγάλεις νοτιοδυτικά της Κρήτης, κορβέτες? Οι κορβέτες θα έχουν τη δυνατότητα με τους ΜΚΒΛ κατά πάσα πιθανότητα, ακόμα και οι Ιταλικές να αγοραστούν, δεν προβλέπω να έχουν πάνω τον Αστέρ 30, δεν θα έχεις αντιαεροπορική, δεν θα έχεις άμυνα περιοχής, και φυσικά δεν είναι οι κορβέτες για τις ανοιχτές θάλασσες όπως είναι το Ιόνιο και η περιοχή νότιο-δυτικός της Κρήτης. Μιλάμε για τη Μεσόγειο θάλασσα. Είναι μονόδρομος η απόκτηση τέταρτης μπελαρά φρεγάτας FDIHN κλάση Κίμων. Πρέπει να γίνει αντιληπτό αυτό. Αυτό είναι κάτι στο οποίο θα επιμένουμε. Νομίζω ότι έχουμε το δικαίωμα να εκφράζουμε την άποψή μας. Ούτε οι εξυγχρονισμένες ΜΕΚΟ μπορούν να σταθούν μόνες τους στην Δύση, διότι και αυτές μετά τον εξυγχρονισμό, ο οποίος θα αργήσει λόγω των απαραίτητων διαδικασιών που πρέπει να τηρηθούν, πάλι θα έχουν δυνατότητα αεράμινας μέσου βεληνικούς. Θα είναι εκτεθειμένα αυτά τα πλοία, ενώ 4 μπελαρά θα είναι επικεφαλής στολίσκων, όπου θα ακολουθούνται από τις εξυγχρονισμένες ΜΕΚΟ, από τις νέες κορβέτες, τις ευρωκορβέτες EPC που θα έρθουν, πύραυλα κάτους, υποβρύχια, συνιστώντας κάθε ένας από τους στολίσκους μια πανίσχυρη ναυτική δύναμη, η οποία σε συνάρτηση με την πλήρη αεροπορική υπεροχή που διαθέτει η Ελλάδα, με τα Rafale, τα F-16 Viper, τα αναβαθμισμένα 38 F-16 Block 50M, ευσεβής πόθος, παρένθεση, να αναβαθμιστούν και τα 32 F-16 Block 30, δεν θα κουραστώ να το λέω, και φυσικά με τις επάκτιες στοιχείες που έχουμε στα νησιά, τους μακρού πλήγματος S300 PMU με το πανίσχυρο ραντάρ που βρίσκονται στην Κρήτη και παρακολουθεί μέχρι την αεροπορική βάση του Ντάλαμαν στην νοτιοδυτική Μικρά Ασία απέναντι από τη Ρόδο, τις στοιχείες των πυράβλων Patriot που διαθέτει η Ελλάδα και τα άλλα μικρότερου βεληνικούς αντιαεροπορικά και άλλα συστήματα, οπωσδήποτε δεν δίνουν στην Τουρκία καμία ελπίδα να πράξει ουδέν εναντίον του διεθνούς δικαίου, της ειρήνης και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος, ενώ και στην Κύπρο φυσικά βρίσκονται οι επάκτη Εξωσέτ και οι Μπελαρά καλύπτουν την Κύπρο 200 μίλια πριν φτάσουν στην Κυπριακή ΑΟΣ λόγω των τεράστιων δυνατοτήτων του ραντάρ Sea Fire. Η Κύπρος με τις Μπελαρά. Γι' αυτό είπα ότι η αγορά των Μπελαρά και το γεγονός ότι επιλέξαμε τις Μπελαρά, τα Rafale και τα F-35 δείχνουν πρώτα-πρώτα ότι η Ελλάδα δεν αφήνει με τίποτα την Κύπρο μας. Η Κύπρος δεν είναι ποτέ πιο κοντά στην Ελλάδα. Είναι δίπλα, είναι μέσα στην Ελλάδα, είναι μέσα στην καρδιά κάθε Έλληνα. Αυτά προς το παρόν. Αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε like και εγγραφή σε ένα πραγματικά αδέσμευτο μέσο που μιλάει για την Ελλάδα, τον ελληνισμό και τις ένοπλες δυνάμεις. Καλό υπόλοιπο Σαββάτου, αγαπητοί φίλοι, σε όλους σας.